Γεια σας, ονομάζομαι Παυλίνα Χούντα ε, και είμαι απόφοιτος του πρώτου Αρσακίου Λυκείου Ψυχικού. Αποφύτησα το 2008 ε, και στη συνέχεια πέρασα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ε, όπου και σπούδασα για 5 χρόνια. Στη συνέχεια το 2013 αποφύτησα από το Εθνικό Μετσοβίου Πολυτεχνείο και αποφάσισα να μεταβώ να εγκατασταθώ στο Λονδίνο ε, ε, στην αρχή για ένα χρόνο γιατί ήθελα να κάνω ένα... Πτυχίο Master στο Imperial College, ξανά στον τομέα του μηχανολόγου-μηχανικού. Όταν τελείωσα το Master μου, θεώρησα ότι θα ήταν καλό για την επαγγελματική μου καριέρα και εξέλιξη να παραμείνω για κάποια χρόνια να δουλέψω στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Έτσι, ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία software, Αμερικάνικη εταιρεία που λέγεται FIS. Εργάστηκα εκεί για περίπου τρία χρόνια και στη συνέχεια άλλαξα δουλειά και πήγα στη BP, στα Βρετανικά Πετρέλαια, όπου και εργάζομαι τα τελευταία περίπου 3,5 μισή χρόνια. Δεν εργάζομαι ως μηχανολόγος, μηχανικός, εργάζομαι στο οικονομικό κομμάτι της BP και συγκεκριμένα στο τομέα του energy trading, δηλαδή των αγοραπολισιών ενέργειας και συγκεκριμένα ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο ε, καθώς και πετρέλαιο. εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βρίσκομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. είμαι εδώ περίπου δύο μήνες, είμαι εδώ από τις 14 Μαρτίου. Ο λόγος σε ο οποίος ήρθα ήταν εντελώς τυχαίος. Είχα προκαθορισμένο ένα ταξίδι στις αρχές, από το οποίο το είχα κλείσει από τις αρχές Ιανουαρίου για το Μάρτιο για να έρθω ένα Σαββατοκύριακο να δω τους γονείς μου. Γενικά εγώ έρχομαι γύρω στις 6 με 7 φορές το χρόνο στην Ελλάδα, είτε για διακοπές είτε για να δω την οικογένειά μου. Έτσι λοιπόν είχα κανονίσει αυτό το ταξίδι και λόγω του κορονοϊού επέλεξα να έρθω και να περάσω την καραντίνα με την οικογένειά μου, με τους γονεί μου. Όταν ανακοίνωσα στο μάνατζέρ μου και στην εταιρεία ότι θα ήθελα να δουλεύω για την περίοδο της καραντίνας στην Ελλάδα, στην αρχή ήταν κάπως δυστακτική, μετά όμως το αποδέχτηκαν και έτσι δουλεύω ε, τους τελευταίους δύο μήνες από εδώ. Θεωρώ ότι έχει πάει πολύ καλά, ε, εργάζομαι remote μέσα του laptop της εταιρεία, ε, και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν ε, τόσο καλά και τόσο επιτυχημένα ε, σε περίοδο προ-κορονοϊού. Ε, συγκεκριμένα, εταιρείε λίγο πιο παραδοσιακές στη φιλοσοφία, όπως είναι και η BP, ε, δεν ε, συνήθιζαν επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό στους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι, να κάνουν το λεγόμενο work from home ε, και το επέτρεπαν μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσεις όπως ας πούμε στο, όταν θέλαμε να επισκεφτούμε κάποιο γιατρό, όταν είχαμε κάποιο εργάτη σπίτι και θα έπρεπε να παραμείνουμε και εμείς σπίτι, ε, αλλά όχι συχνά. Ε, υπήρχαν όμως κάποιες άλλες εταιρείε ε, που και στην περίοδο προ-κορονοϊού, ε, κυρίως εταιρείε τεχνολογίας όπως η Google, ε, το Facebook, η Amazon, οι οποίες λόγω της πιο μοντέρνας τους φιλοσοφίας, ε, παρότριναν τους υπαλλήλου να δουλεύουν από το σπίτι περισσότερο και να έχουν και πιο ε, flexible ε, ωράρια εργασίας. Ε, Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι με σωστό τρόπο, ε, συγκεκριμένα εμείς ε, με τους συναδέλφους μου, μιλάμε τρεις φορές την ημέρα με βίντεο κλήση, μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το απόγευμα, όπου λέμε ακριβώς τι θα κάνει ο καθένας, Έχουμε αυτήν την, ε, διατηρούμε αυτή την επαφή την πιο προσωπική, την πιο ανθρώπινη που στην πραγματικότητα είχαμε στο γραφείο. Για να μην ξεχνιόμαστε, μην, ξεχνιά, μην ξεχνάμε τα πρόσωπα ένα του άλλου, αλλά και να μιλάμε πιο παραστατικά για το τι ακριβώ έχουμε να κάνουμε και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα να το συζητήσουμε και να βρούμε λύση. Ε, και έτσι πιστεύω ότι γενικά αυτό είναι και ένα από τα θετικά του κορονοϊού και ότι στην περίοδο μετά κορονοϊού ε, θα είναι κάτι το οποίο η δουλειά από το σπίτι θα γίνεται πιο συχνά και θα ενθαρρύνουν. Οι εταιρείε του εργαζόμενου να το κάνουν, εφόσον αποδείχτηκε ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται και είναι αποτελεσματικό. Τώρα, όσον αφορά τον κορονοϊό και την καραντίνα. Εγώ, όπω σα είπα, την πέρασα στην Ελλάδα και είμαι εδώ του τελευταίου δύο μήνε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την Αγγλία, γιατί είναι η χώρα στην οποία ζω και εργάζομαι τα τελευταία χρόνια και στην οποία μένουν πάρα πολλοί φίλοι μου και όλοι οι συναδελφοί μου. Η Αγγλία γενικά είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, έτσι την έχω βιώσει εγώ. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε και από τα ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, δεν ε, ενήργησε σωστά και δεν πήρε τα σωστά μέτρα εξ αρχής. Καθυστέρησε με αποτέλεσμα τώρα να βλέπουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων ε, δυστυχώς. Ε, ένα πράγμα το οποίο μου χτύψε εμένα το καμπανάκι ήταν ότι νόσησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο νομίζω δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής εκτός από την Αγγλία που δείχνει ότι ο ίδιο δεν πήρε πολύ σοβαρά την κατάσταση από την αρχή, δεν προστάτευσε τον εαυτό του και του πολίτε τη χώρα του. Της χώρας του ε, Παρ' όλα αυτά, όταν αποφάσισε να πάρει τα μέτρα και να κλείσει ε, τα πάντα και να αναγκάσει ω έναν βαθμό του ανθρώπου να μείνουν σπίτι του, ε, οι άνθρωποι ε, τον άκουσαν γιατί είναι αρκετά ονοματαγή, όπω είπε και η άλλη απόφυτο από το Ρέντινγκ που μίλησε, που σπουδάζει ε, φαρμακευτική. Και από ό,τι ακούω από του μου και από τους φίλου μου, όλοι μένουν στα σπίτια του και τηρούν τι αποστάσει, τηρούν το λεγόμενο social distancing και γενικά δεν βγαίνουν χωρί να υπάρχει λόγο από το σπίτι. Τώρα για την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την Ελλάδα και το πώς ε, ενήργησε πολύ σωστά και πολύ γρήγορα. Ε, είμαι περήφανη γιατί έβαλε την υγεία των ανθρώπων και των Ελλήνων πάνω από την οικονομία και αποφάσισε να κλείσει τα πάντα ε, τη σωστή στιγμή. Έτσι ώστε αυτή τη στιγμή η πορεία μας να είναι εξαιρετική και να έχουμε περάσει στην επόμενη φάση όπου έχουν αρχίσει να άρρονται σιγά σιγά τα μέτρα και να μπαίνουμε σε μια ε, μορφή κανονικότητας. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι, η, όπως λένε και οι ειδικοί συνέχεια, η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ δυναμική και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί μέχρι να βρεθεί είτε το εμβόλιο είτε κάποια φάρμακα. Γι' αυτό το λόγο παροτρύνω όλους να συνεχίσουμε να κρατάμε τις αποστάσεις στου δρόμους, ε, να κάνουμε το λεγόμενο social distancing αλλά και να φοράμε μάσκες στους, εσωτερικά, ε, στους εσωτερικούς τουλάχιστον χώρους ε, και εύχομαι ε, σε όλους... Ε, τους ε, υπόλοιπους αποφίτους των Αρσακίων σχολείων να ε, καλό κουράγιο, να μένουν ασφαλείς και υγιείς και εκείνοι και οι οικογένειές τους και εύχομαι καλή πρόοδο και καλή εξέλιξη σε ό,τι και αν κάνουν, είτε ε, σε σπουδές είτε επαγγελματικά ε, και εύχομαι ε, να περάσουμε ε, ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, είτε για τους άνθρωπους που μένουν στην Ελλάδα είτε για τους ομογενείς που έρχονται από το εξωτερικό ε, γιατί είναι σίγουρο ότι αν έστω και λίγο ανοίξει ο τουρισμός στην Ελλάδα, ε, θα ανακάμψει και μέρος της οικονομίας μας εφόσον βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, ε, φιλιά πολλά σε όλους και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια σας!